Χαιρετίζουμε εκ μέρους της ΕΕ τη σημερινή συγκέντρωση που γίνεται κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας. Και από αυτή τη συγκέντρωσή μας στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλες τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν και πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα σε όλη τη χώρα των συνταξιούχων, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Είμαστε λοιπόν στους αγώνες και συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί όλα μας τα δικαιώματα που αφαιρέθηκαν αυτά τα χρόνια από τη δεκαετία του 90, αλλά τα ιδιαίτερα τα 10 χρόνια της κρίσης είναι εδώ. Είναι εδώ όλες οι περικοπές που έγιναν στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, στην υγεία, στα φάρμακα, στο ΕΚΑΣ και πού να το αρχίσεις και πού να τελειώνεις με τις περικοπές που έχουν δεχτεί οι συνταξιούχοι. Είμαστε εδώ και δεν παλεύουμε μόνο για τον εαυτό μας. Παλεύουμε για τα παιδιά μας. Γιατί ό,τι για μας έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί, έρχονται να το εφαρμόσουν με πιο επώδυνους όρους στη νέα γενιά. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα που προσπαθούν να την κρύψουν και θέλουν να την κρύψουν με έναν τρόπο από προσανατολιστικό, άδικο και χυδαίο να στρέφουν τους συνταξιούχους στη νέα γενιά απέναντι και να στρέφουν τα παιδιά μας ενάντια στους πατεράδες τους και τους παππούδες τους, επειδή σε όλη τους τη ζωή δούλεψαν και με τον ιδρώτα τους και με τη δουλειά τους πήραν τη σύνταξη που δεν είναι χάρισμα καμιάς κυβέρνησης και κανενός δανειστή. 7,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, σε οικονομικό επίπεδο πληρώνουμε οι συνταξιούχοι από τις παρακρατήσεις των συντάξεών μας. Οι συνταξιούχοι όλοι πληρώνουν ακόμα και δεν έχει καταργηθεί η σφορά αλληλεγγύης από τις συντάξεις μας. Αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια που έκοψαν από μας και τα κόβουν κάθε χρόνο, πέστε μου παρακαλώ, πήγαν στη νέα γενιά όπως λένε, αυξήθηκαν οι μισθοί, τα μεροκάματα? Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από τα 7,5 δισεκατομμύρια που μας πήραν, κούρεψαν από τα ασφαλιστικά μας ταμεία χρήματα τα οποία ήταν να πάρουν συντάξεις η νέα γενιά που είναι δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο? Για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και οι τραπεζίτες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσοι τάχα κόπτονται για τη νέα γενιά λένε ψέματα. Στόχο έχουν τον κοινωνικό αυτοματισμό και την αντιπαράθεση από υπουργούς, από συμβούλους του Πρωθυπουργού, από την ίδια την κυβέρνηση, από διάφορα στελέχη της. Αυτός είναι ο στόχος. Και διάφορα παπαγαλάκια των καναλιών που κρύβουν την αλήθεια και την πραγματικότητα και έφτασαν οι παρουσιαστές τους και αυτοί που κρατάνε τα μικρόφωνα να μην καλούν τους συνταξιούχους, να καλούν διάφορους ειδικούς όπως τους λένε, συγκεκριμένους εργατολόγους, συγκεκριμένους αναλυτές και να κρύβουν την αλήθεια και την πραγματικότητα και να δίνουν άλλη εικόνα και να φτάνουν στο σημείο να μοιράζουν περισσότερα αναδρομικά, περισσότερες αυξήσεις όπως λένε για τους συνταξιούχους, ακόμα και από τις κυβερνήσεις, χωρίς εμείς να έχουμε πάρει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια από τα δικαστήρια και τις δικαστικές αποφάσεις. Παρά μόνο με τον αγώνα μας. Αυτή είναι η αλήθεια, συνάδελφοι, και δεν μπορεί να την κρύψει κανείς. Με τον αγώνα μας πήραμε πίσω τις παρακρατήσεις που έγιναν άδικα για το μέρος εκείνο της υγείας στις αρχικές συντάξεις. Με τον αγώνα μας πήραμε πίσω την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις. Με τον αγώνα για τη χειρία, με την αγώνα εμποδίσαμε ορισμένα μέτρα και με τον αγώνα καταφέραμε στους παλιούς συνταξιούχους να μην εφαρμοστεί η περικοπή της προσωπικής, όπως τις λένε, διαφοράς. Δηλαδή ένα καινούριο χαράτσι που θα πήγαινε τις συντάξεις μας κάτω από το μισό. Διεκδικούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα μας τα δικαιώματα
στην υγεία. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ό,τι λέγαμε είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα την οποία την επιβεβαιώνει η ζωή σήμερα. Και σήμερα τι λέει η πραγματικότητα? Ότι με την έξαρση της πανδημίας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έτσι όπως αποψηλώθηκαν τα νοσοκομεία, έφυγαν γιατροί που δεν αντικαταστούνται, γιατροί που δεν προσλαμβάνονται, νοσηλευτικό προσωπικό που δεν προσλαμβάνεται, με την άθλια κατάσταση που επικρατεί, σε λίγο με την εξέλιξη αυτής της πανδημίας, τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί που οδηγήθηκαν και σε άλλες χώρες, όπως τις λένε, τις ανεπτυγμένες σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομίας και της Ευρώπης. Δηλαδή, ψάχναν να βρουν ποιος είναι νεότερος σε ηλικία, να τον βάλουν στο κρεβάτι και ο άλλος δίπλα να πεθαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και διεκδικούμε λοιπόν τώρα την πρόσληψη γιατρών, να ανοίξουν οι δομές στα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, να προσληφθεί νοσηλευτικό προσωπικό, να στον ιδιωτικό τομέα να επιταχθούν ο ιδιωτικός τομέας, οι κλίνες και όλες οι άλλες υπηρεσίες και να είναι στην δικαιοδοσία της δημόσιας υγείας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Διεκδικούμε για τη νέα γενιά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να μην προχωρήσουν στα σχέδια που έχουν, γιατί αυτό θα είναι και για τη νέα γενιά και για μας, της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή της επικουρικής ασφάλισης, που την έχουν βάλει στο στόχαστρο για ιδιωτικοποίηση και έχουν στόχο μέσα από αυτή να αρπάξουν τα 7 δισεκατομμύρια και να τα δώσουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ξέρουμε τα επαγγελματικά ταμεία που έχουν γίνει στην Ελλάδα, τι τύχη είχαν εκεί που έγιναν στο φάρμακο, στον επισιτισμό, και διαβάσαμε προχθές τον τύπο για την περίφημη Allianz, την ασφαλιστική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, που έριξε κανόνι για μια σειρά συνταξιούχους που είχαν επενδύσει τα χρήματά τους με την έννοια ότι θα έπαιρναν καλύτερες αποδοχές. Αυτό ήταν το ρίσκο του υψηλού, όπως λένε, επίπεδου. Και έχασαν τα λεφτά τους και τα δικαστήρια τους λένε ότι τους λέγανε με την ασπής πρόνοια. Θέλετε να γίνετε επενδυτές? Εχάσατε, κύριοι. Γι' αυτό έχει σημασία η ασφάλιση να είναι κοινωνική. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όλα μας τα δικαιώματα. Τις συντάξεις να εκδίδονται άμεσα. Τώρα ο αριθμός τους έχει φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες. Χιλιάδες συνάδελφοι, οικογένειες σε όλη τη χώρα δεν παίρνουν ούτε προσωρινή σύνταξη. Και η σύνταξή τους είναι αυτή η προσωρινή υποτυπώδη για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους, αφού και οι κύριες συντάξεις για πάρα πολλούς συναδέλφους έχουν γίνει σήμερα προνοιακά βοηθήματα. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί και δεν θα εγκλωβίσουμε τις διεκδικήσεις μας εκεί που θέλουν οι κυβερνήσεις, που θέλουν τα κόμματα που κυβέρνησαν, που θέλουν τα κανάλια που είναι παπαγαλάκια τους. Σε 11 μήνες αναδρομικά, 7,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνουμε. Οι συνταξιούχοι, επί 10 είναι 75 δισεκατομμύρια που έκοψαν από τις συντάξεις μας όλα αυτά τα χρόνια και έρχονται να δώσουν πίσω 11 μήνες αναδρομικά, γιατί αυτό έκαναν οι κύριοι όταν μέσα από τις διαδικασίες και τα δικαστήρια έβγαλαν όλους τους νόμους συνταγματικούς, έρχονται να δώσουν πίσω 4 δισεκατομμύρια που λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά περιμένετε παρακαλώ κύριοι, η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και η δίκαια δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται από την κυβέρνηση που με πολιτική απόφαση τα έκλεψε
και με πολιτική απόφαση έρχεται και από τα 4 δισεκατομμύρια να κλέψει τα 2,5 δισεκατομμύρια και να μην πάρει ούτε μια δεκάρα το συνταξιούχος που είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Καλούμε την κυβέρνηση να αποδώσει τώρα όλα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, σε όλους τους συνταξιούχους. Στην κύρια, στην επικουρική ασφάλιση και τα δώρα μας έτσι όπως πρέπει να αποδοθούν. Και όχι να μας λένε οι κύριοι νομικοί και οι διάφοροι εργατολόγοι ότι 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι πρέπει να προσφύγουν ξανά στα δικαστήρια. Πράγματα ανεπίτρεπτα, πράγματα τραγικά. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, μίλησαν και οι άλλοι ομιλητές. Τώρα θα έχουμε βεβαίως συνάντηση στο Υπουργείο, με το Υπουργείο, και θα τους θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και θα θέσουμε το ζήτημα το εξής. Καλά, όλα αυτά τα χρόνια έγιναν περικοπές, έγιναν μείωση των μισθών, έγινε πετσοκοπές στις αποδοχές όλων των εργαζομένων. Έχουμε όλα τα ζητήματα μπροστά μας. Αύξηση δεν θα πάρουν οι συνταξιούχοι ποτέ. Εμείς λοιπόν λέμε η κυβέρνηση το 21 τώρα να δώσει αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους και τα δώρα μας τώρα άμεσα είναι Χριστούγεννα μπροστά να δοθεί η 13η σύνταξη. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με το εργατικό κίνημα, συνάδελφοι, μαζί με τα παιδιά μας, γιατί έχουμε μεγάλα προβλήματα. Στις 13 του μήνα γίνεται συλλαλητήριο πάλι από τα εργατικά συνδικάτα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί τα μέτρα που έρχονται θα είναι σε λίγο τραγικά για όλους μας. Και ταυτόχρονα, όπως βλέπετε, δεν παίρνουν μόνο μέτρα οικονομικά για την υγεία, για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα, αλλά παίρνουν και μέτρα αυταρχισμού. Θέλουν να περιορίσουν και να καταργήσουν τις διαδηλώσεις, να καταργήσουν το μόνο, τη μόνη δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος, που έχει ο συνταξιούχος, που έχει ο λαϊκός άνθρωπος, να αλλάξει τη μοίρα του και την τύχη του, το ιερό πεζοδρόμιο. Δεν θα τους το επιτρέψουμε λοιπόν. Θα είμαστε στις επάλξεις του αγώνα. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους που ήρθατε εδώ, που αψηφίσατε την πανδημία, που παίρνουμε όλοι μαζί τα μέτρα γιατί πειθαρχούμε, παρά ότι είμαστε πολύ απίθαρχοι απέναντι στις κυβερνήσεις και στα μέτρα τους, πειθαρχούμε στην πανδημία, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να προασπίσουμε τους εαυτούς μας, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να μας προασπίσει. Θα μείνετε στις καρέκλες σας, συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε και τη δυνατότητα να είμαστε καθιστοί. Η αντιπροσωπεία μας θα ανέβει τώρα στο Υπουργείο και θα σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Καλή δύναμη και υπομονή.